έξω το φάει. Θα παραγγείλω δυο-τρεις πιτούλες χωρίς τζατζίκι, δεν τρομάει αναπνοή. Γεια! Ευτύχησε εδώ! Παρέα με Γιώργος Παπα-Νικολάου, also known as Σκούμας! Γεια σας, γεια σας. Βρίσκομαι στην Άρτα και έχω έρθει να συναντήσω τον Γιώργο, ο οποίος πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που τον θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι ένας πάρα πολύ δημιουργικός άνθρωπος που κάνει ταινίες, κάνει βίντεο, παίζει μουσική, έχει σπουδάσει πληροφορική, όπως εγώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που γνωριζόμαστε και από κοντά και που κάνουμε και ωραία πράγματα. Φτιάξαμε ένα βίντεο μαζί, κάνουμε αυτό το βίντεο. Παίξουμε κανένα τραγούδι. Έτσι. Και νομίζω έχουμε πολλά κοινά. Ναι. Το Σκούμας! Από πού έρχεται το Σκούμας, τι είναι το Σκούμας? Το Σκούμας δεν ξέρω τι σημαίνει. Αλλά μου είπε ο πατέρας μου κάπου σε μια συζήτηση ότι τον λέγανε στο χωριό παλιά. Στο χωριό που καταγόμαστε, που είναι η καταγωγή μας. Και για κάποιο λόγο δεν ξέρω, ηχητικά μου άρεσε και το χρησιμοποίησα από τότε. Ωραίο, ωραίο nickname. Και έχει μείνει λίγο και στο Ράδιο Αρβίλα έτσι φωνάζανε. Σκούμας. Σε είχαν αποκαλέσει και πιστεύω ότι ο κόσμος έχει μάθει να σκούμε και είναι ωραίο αυτό. Και έχεις και το σκούμας.net σαν site. Το site, ναι. Και ο Γιώργος έχει το κανάλι στο YouTube, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι vlogger, δεν μιλάει στο κανάλι του. Απλώς βάζει τα έργα του, που είναι είτε βίντεο κλιπ, είτε ταινίες, είτε αστεία βίντεο. Τι ουσιαστικά με τι πραγματεύεσαι περισσότερο? Καλή ερώτηση. Νομίζω με χιουμοριστικά κυρίως θα έλεγα βίντεο, αλλά και ό,τι άλλη ιδέα μου έρθει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα πω ότι θα πιάνομαι μόνο με αυτό. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Και γιατί θα μου έρθει μια ιδέα, θα κάνω κάτι άλλο και ίσως να ξεφύγω τελείως από το προηγούμενο στυλ το οποίο ήμουν πριν. Καθόλου καλό, κακό δεν είναι αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνει κλικ και ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνει γκέλα και πρέπει να αφήνεσαι λίγο. Εκεί πέρα που σου οδηγεί η καρδιά σου μέσα από εκεί. Περισσότερο ό,τι σου έρχεται. Δηλαδή, όχι ότι, ναι, όχι ότι τι θα κάνει κλικ στον κόσμο κλπ. Περισσότερο. Ναι, όχι, τι σου έρχεται. Τι σου έρχεται, ναι, να μην κολλάει. Όχι, το τι θα κάνει κλικ δεν ξέρεις. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρεις. Μπορεί να κάνεις κάτι και μετά. Άγνωστο εγώ το Ιντερνετ. Έτσι, έτσι. Τι λες για το Ιντερνετ και όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με τους νέους δημιουργούς που μπορούν εκεί πέρα να βάλουν τη δουλειά τους και αν κάτι έχει απήχηση θα προχωράει γρήγορα. Μου αρέσει πάρα πολύ όλη η ιστορία με το Ιντερνετ από τότε που. Ξεκίνησε όλη η ιστορία με το YouTube, μπορώ να πω ότι ήμουνα σχετικά εκεί. Πότε πρώτο ξεκίνησε το κανάλι το πρώτο? Το πρώτο κανάλι το οποίο το έσβησα με τον καιρό ήταν το Σκούμας καθαρά. Α, ναι. 2006-2007 κάπου εκεί ανέβαζα τα πρώτα βίντεο. Μετά τα έσβησα για το λόγο, δεν ξέρω γιατί. Δεν πειράζει. Μετά τα ξανάρεξα πάλι. Το μετάνιωσες? Δεν ξέρω, είναι δύσκολες ερωτήσεις αυτές. Όχι, ξέρεις για το λέω. Για παιδιά που έχουν 5 βίντεο, 10 βίντεο, δεν τους αρέσουν πολύ και σκέφτονται να τα σβήσουν. Όχι, να μην τα σβήσουν, πιστεύω. Να τα κάνουν τουλάχιστον να λύσουν ή private. Ή, ναι, ή κάτι τέτοιο ή να τα αφήσουν πάνω. Γιατί ό,τι κάνουμε δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς. Η ζωή είναι σε εξέλιξη. Αυτό. Δηλαδή, αν κοιτάς πίσω. Κάποτε δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Έτσι, έτσι. Και δηλαδή, και εγώ ακούω κάτι τραγούδια παλιά, κάτι πράγματα και λέω, γιατί βαράω το κεφάλι μου στον τοίχο. Αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι εξελίχθηκες. Πρέπει να χαίρεσαι όταν κοιτάς πίσω και λες, όχι πως ήμουν έτσι. Σημαίνει ότι εξελίχθηκες. Ότι τώρα θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο. Καλό είναι αυτό. Ακριβώς. Για πες λίγο, το άλλο κανάλι, αυτό το πιο βασικό κανάλι του Παπαρόντιους που έχει πολλά βίντεο, πότε πρώτο ξεκίνησες? Αυτό ξεκίνησε πιστεύω 2009, πιστεύω, κάπου εκεί νομίζω. Το ξεκίνησα αυτό το βίντεο. Ανέβαζα κάποια έτσι βιντεάκια. Με τον καιρό και μόλις πήρα την καλύτερη κάμερα αυτή. Έδινα λίγο περισσότερη προσοχή, ας πούμε, σε διάφορα θέματα εικόνας και τεχνικά κτλ. Και μετά ήταν το designer, το οποίο... Designer, TST designer. Λοιπόν, ταινία, 32 λεπτών. Μία ταινία 32 λεπτών που γυρίστηκε εδώ στην Άρτα, χωρίς χρήματα, χωρίς budget. Επειδή αρχικά ήταν να γίνει κάτι μικρότερο, σαν άλλο ένα βίντεο το οποίο έκανα, αλλά υπήρξε καλή χημεία γενικώ σε όλη την υπόθεση, υπήρξαν καλά πλάνα, εξελίχθηκε το θέμα, μπήκε αρτινός μουσικός ο οποίος έκανε τη μουσική της ταινίας και εξελίχθηκε και το σενάριο, γενικά εξελίχθηκαν όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό το project, πιστεύω. Εγώ είχα δει το τρέλερ, δείτε το αμέσως τώρα, δηλαδή κάντε pause αυτό το βίντεο, δείτε το τρέλερ να καταλάβετε γιατί λέμε. Με το τρέλερ είπα, wow, τι παραγωγή είναι αυτή, απίστευτο. Δηλαδή και να σκεφτείτε ότι έγινε τζάμπα, δηλαδή χωρίς budget και με μία μηχανή, τι μηχανή?
Μία Canon 550D. Μία μηχανή των maximum 1000 ευρώ, πιο λίγο από 1000 ευρώ, πες να τη βρεις. Είναι απίστευτο. Λες, wow, απίστευτο, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και καταλαβαίνεις τι δυνατότητες έχουμε στις μέρες μας. Σαν δημιουργή, σαν παραγωγή, σαν όταν έχεις όρεξη να κάνεις πράγματα. Αλλά χθες το βράδυ που την είδα την ταινία, κουφάθηκα. Δηλαδή έχει μια τέλεια ανατροπή και αξίζει πάρα πολύ να τη δείτε. Δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη, 32 λεπτά. Μπορεί κάποιος να τη δει κάπου, πώς. Θα παίξει σε διάφορα φεστιβάλ. Mm-hmm. Και ενδεχομένως κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο. Okay, οπότε ωραία. Ο κόσμος θα μπορέσει να δει από εκεί. Ωραία, πρώτα, επειδή μόλις είναι ολόφες και πάει σε φεστιβάλ κτλ. Μετά στο διαδίκτυο να τη δείτε. Αλλά δείτε λίγο το τρέιλερ να καταλάβετε τι κάνει ο Γιώργος. Δηλαδή τι βίντεο φτιάχνει και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κυρίως αν είστε κάποιος σε ηλικία 12 με 18 και κάνετε βίντεο και θέλετε να προχωρήσετε να κάνετε βίντεο στο ίντερνετ, θα εμπνευστείτε πάρα πολύ. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το μέσο του είναι το ίντερνετ και το YouTube. Και τώρα έχεις και το κανάλι το Skoumas TV. Skoumas TV, ναι. Αυτό είναι συνεργασία με. Συνεργασία με το Comedy Lab, το site. Ωραία, και εκεί πέρα έχεις κερδίσει και στο διαγωνισμό. Ναι, είχαμε κερδίσει στο διαγωνισμό. Στη Χόνο. Με την εκπομπή στη Χόνο, με το τραγούδι Κάγκουρες. Κάγκουρες! Μάλλον, δηλαδή πιστεύω ότι αν κάποιος έχει δει βίντεο σου, μάλλον είναι αυτό. Ίσως, ναι. Μεγάλες πιθανότητες. Πολύ ωραίο, τέλεια παραγωγή και αστείο κιόλας. Και ωραίο θέμα. Βοήθησε φυσικά ο Άρης Καλογερόπουλος στην παραγωγή του ήχου. Και ναι, ήταν ένα ωραίο project, μπορώ να πω. Ναι. Το στη Χόνο έχει πολλά επεισόδια. Το στη Χόνο έχει 9 επεισόδια. Τελευταίο είναι η κρίση, ένα λίγο πιο, ας πούμε. Σκοτεινό. Σοβαρό, σκοτεινό. Σοβαρό, ναι, πιο σκοτεινό, σοβαρό, ας πούμε. Και θα δούμε. Επιρροές, από τι εμπνέεσαι? Από τι εμπνέομαι γενικώς? Από οτιδήποτε μου αρέσει, δηλαδή μουσική, ταινίες, γενικότερα, πολλά πράγματα. Πώς πρώτα ξεκίνησες με όλα αυτά τα πράγματα, με μουσικές, με βίντεο, με... Ξεκινήσαμε, πιστεύω, αν μπορούμε να πούμε πώς ξεκινάει ένα τέτοιο πράγμα, γιατί... Αλλά ξέρεις, συνήθως ξεκινάει με τον εξοπλισμό. Παίρνεις μια μέρα μια κάμερα και αρχίζεις πειραματίζεσαι. Ξεκίνησε λοιπόν με τον γείτονα, τον Αντώνη, που κάναμε κάποια βιντεάκια, ας πούμε, με μια web κάμερα. Και από εκεί ίσως μπορώ να πω ότι βρίσκω τις ρίζες. Ωραία, ωραία. Τελειότερα δεν θυμάμαι κάτι πιο έτσι, πιο... συσπειρωμένο για να μπορούσα να... Και όταν βλέπεις ότι πλέον το ίντερνετ είναι γεμάτο με παιδιά που κάνουν βίντεο με τις webcam και με τις απλές φωτογραφικές μηχανές. Σημαίνει ότι με τον καιρό θα βλέπουμε εξαιρετικά πράγματα. Και εγώ... Αυτό πιστεύω και εγώ, ναι. Ανυπομονώ πώς και πώς, γενικότερα. Ωραία. Και τι έχεις να πεις έτσι πιτσιρικά που ξεκινάνε τα κανάλια τους, που τώρα θέλουν να ξεκινήσουν, κάνουν κάποια βίντεο, θέλουν να τα κάνουν και λίγο πιο ωραία, να βάλουν εφέ, να κάνουν βίντεο κλιπ, όλα αυτά, όχι απλώς να μιλάνε. Mm-hmm. Τι συμβουλές έχεις να δώσεις? Ήδη πάρα πολλά παιδιά κάνουν, πιστεύω, πολύ ωραίες δουλειές. Δεν ξέρω αν είμαι ειδικός για να δίνω συμβουλές, αλλά μπορώ να πω ότι πρέπει να προσέξουν κάποια πραγματάκια τα οποία δίνουν μια αίσθηση καλύτερης οπτικής εικόνας, ας πούμε, σε βίντεο, όπως είναι λίγο έτσι κάποιοι κανόνες φωτογραφίας που μπορεί να τους βρουν στο ίντερνετ, ας πούμε, κάποια βασικά πράγματα, τα οποία σιγά σιγά, ακολουθώντας τα, πάντα φυσικά με την προσωπική άποψη και αντίληψη, να εξελιχθούν, πιστεύω. Σωστά, αν ξέρεις τα βασικά και λίγο τα εφαρμόζεις, περί φωτισμού, περί φωτογραφία. Απλά να ξέρεις ότι υπάρχει και αυτό, για να μπορείς να πας να το ψάξεις. Δηλαδή, να ξέρεις ότι υπάρχει το φως, να ξέρεις ότι υπάρχει φωτογραφία, να ξέρεις για τον ήχο 2-3 πράγματα και πιστεύω εκεί πέρα μπορείς να εξελιχθείς. Και όρεξη να υπάρχει, γιατί αν έχεις όρεξη και θες να κάνεις πράγματα, αυτά θα τα μάθεις πολύ καλά. Ναι, ναι, κυρίως όρεξη. Μουσική, πώς πρώτα ξεκίνησες να παίζεις? Ξεκίνησα να παίζω όταν ένας φίλος μου είπε να πάμε να γραφτούμε σε οδείο για κιθάρα. Συμφώνησα. Ήταν νομίζω πρώτη Δευτέρα γυμνασίου όταν έγινε αυτό. Κάθισα στο οδείο περίπου ένα μήνα. Δεν με κράτησε ιδιαίτερα. Προσωπική μου λόγη, κύριος, δεν ξέρω. Όχι, πάρα πολύ είναι. Δηλαδή. Ξέρω πάρα πολλούς οι οποίοι τελικά μάθαν πολύ καλή μουσική και γράφουν, δεν ξέρω. Και στην αρχή στο οδείο κάτι δεν τους πήγαινε καλά. Δηλαδή, δηλαδή αυτό το τυπικό δεν μπορούσαν. Και μετά με ταμπλατούρες, δηλαδή με αριθμούς πάνω στην ταστιέρα, πού πατάμε, πώς παίζουμε και λίγο το... Έτσι, μπακάλικα που λένε. Εκεί θα πατάς, εκεί θα βαράς. Κάπως έτσι, ναι. Έτσι που μάθαμε. Με Nirvana δηλαδή, τα πρώτα τραγούδια και τα λοιπά. Α, τέτοιες επιρροές μουσικές. Ναι, ναι. Ωραία, ναι, πες ναι. Και κιθάρα. Νομίζω ότι είσαι και ό,τι πρέπει για μέλος των YouTubers. Είναι το συγκρότημα ατόμων που παίζουν μουσική και αυτό είναι κανάλι σύνδεκα. Το παγκόσμιο ή ελληνικό? Όχι, εμείς το κάνουμε εδώ. Λέμε έτσι θα παίζουμε. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαι εγώ, δηλαδή μαζευτείτε εκεί πέρα όσοι κάνετε YouTube κανάλια.
Αλλά όχι άτομα που είδε, είστε φίλοι να παίζετε. Δηλαδή να συναντιέστε με άλλους YouTubers. Ωραία. Θα κάνουμε και συναντήσεις, να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθω. Πρέπει να τις σειρώσουμε λίγο να δούμε και πιστεύω ότι με τον καιρό θα αρχίσουν να γίνονται πολύ δυνατές. Θα κάνουμε και live συναυλίες των YouTubers. Ωραία, ωραία. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κάνουμε. Κάναμε ένα ωραίο βίντεο για το κανάλι του. Τη συνέχεια του θα ράξω σπίτι, θα κάτσω σπίτι. Θα μείνω σπίτι, ναι. Θα μείνω σπίτι. Το οποίο. Ναι, θα μείνω σπίτι, το άκουσα και σου λέω, ρε εντάξει τώρα, τι, ωραία, παίξω να τρως, μαγειρεύεις. Με είχε πιάσει μια τρέλα κάποτε, έβλεπα διάφορα τηλεοπτικά έτσι, ναι. Και μου είχε βάλει σε ένα τρυπάκι να μαγειρεύω λίγο καλύτερα. Έβλεπες κουζίνες μαμάς, ας πούμε, και... ωραία. Άλλα αγαπημένα. Αγαπημένα δηλαδή. Δεν ξέρω, αγαπημένες μουσικές, αγαπημένα... Πολλά πράγματα. Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι έχουμε πολλά ωραία πράγματα να κάνουμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασικά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Με φιλοξένησε εδώ, Γιώργο, και έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Μαγειρέψαμε. Μαγείρεψα βασικά, αλλά το κάναμε βίντεο. Το λέω, μαγειρέψαμε. Θα το δείτε και το βίντεο αυτό. Ωραία. Και. Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Και... Τέλεια, τέλεια. Ήτανε... Θα το πούμε στη Θεσσαλονίκη ξανά. Στη Θεσσαλονίκη και εντάξει, online φυσικά. Πάμε να παίξουμε τώρα ένα. Έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι εδώ μου γλυκό. Κάθε μέρα που περνάει τίποτα να αλλάξω δεν μπορώ. Άλλο τώρα πια δεν πάει. Πρέπει αυτή την κοπέλα να βρω. Πού είσαι έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι εδώ μου γλυκό. Θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το bletchas.gr.